Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία και το φωνικό πέρασμά τους, εκτός από τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, αλλά και στο αγροτοκτηνοτροφικό κεφάλαιο. Την ώρα που οι Θεσσαλοί επιχειρούν να αναστήσουν την παραγωγή τους, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και στην Κρήτη, οι αρχικές εκτιμήσεις περί εκτόξευσης των τιμών στο κρέας και οι φόβοι για την επάρκεια δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται, με την αγορά να έχει σημάδια ομαλοποίησης με προμήθειες από άλλες περιοχές της χώρας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία και όσο έχουμε μιλήσει και με τις κτηνιατρικές αρχές από τη Θεσσαλία, εντάξει, νομίζω ότι έχουν καταφέρει και το έχουν ελέγξει. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Στην ώρα δεν έχει διαφανεί κάποια αύξηση προς τα πάνω όσον αφορά τη Θεσσαλία. Προϊόντα που πιθανόν λείβονται από την καταστροφή αυτή τα έχουν καλύψει άλλοι νομοί. Όπως τονίζουν οι κρυοπόλες και κτηνίατροι, οι τιμές δείχνουν μια σταθεροποίηση. Προς τα πάνω βέβαια, αφού οι αυξήσεις λόγω της πληθωριστικής κρίσης τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαν ήδη αποτυπωθεί στην αγορά κρέατος, με μελανό σημείο αυτή τη στιγμή να είναι το τι μέλι γενέστε με τις ζωοτροφές και σε δεύτερο χρόνο με το κρέας, αφού οι πληγές στα σιτηρά κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της διαθέσιμης αλλά και της καλλιεργήσιμης ποσότητας. Και στο φυσική παραγωγή, που και αυτή έχει μεγάλο πρόβλημα τώρα πλέον, όσο αφορά τα σιτηρά, είχαμε πρόβλημα πριν από 1 χρόνο με ζωοτροφές και τα λοιπά. Οι ζημιές που πάθανε είναι ανυπολόγιστες, πρώτα απ' όλα από θέμα κόστους, από θέμα ψυχολογίας του εκάστοτε κτηνοτρόφου να ανταποκριθεί ξανά, για να ανταποκριθεί και να φέρει άλλο ένα ζωικό κεφάλαιο μετά, που είναι πολύ δύσκολο και δεν γίνεται να αναπαραχθεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό θα μας δυσκολέψει. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Συνδεσμός Κρεοπολών Ηρακλείου πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα την υγιεινή και την ασφάλεια και στόχο την ολοένα και καλύτερη οργάνωση των κρεοπολιών. Πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα παρασκευαστήρια, που είναι οι χώροι που πρέπει να έχουν για να παράγουν όλα αυτά τα παρασκευάσματα στα κρεοπολία, τα μπιφτέκια, τις εφταλιές, τα περίεργα, τα σουβλάκια, τα διαφορετικά, όλα αυτά που θέλει ο καταναλωτής, και θέλαμε έτσι λίγο να τους πούμε κάποια πράγματα ώστε να αποκτήσουν όλη αυτή τη δυνατότητα και να μπορούν να τα απεξέλθουν και στις σύγχρονες συνθήκες. Πολύ σημαντική για τον εξυγχρονισμό του σύγχρονου κρεοπολίου. Με αυτό βοηθάει τους συναδέλφους να γίνουμε καλύτεροι. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να υπάρξουμε για το αύριο. Πάντως αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι τόσο οι κρεοπόλες όσο και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κομμάτι που αφορά στην παρασκευή τροφίμων με βάση το κρέας, με τα κρεοπολία στο Ηράκλειο ωστόσο να έχουν πετύχει σε τεράστιο βαθμό τη μετεξέλιξή τους σε καταστήματα που σε τίποτα δεν θυμίζουν τα κρεοπολία του παρελθόντος. Τα κρεοπολία έχουν περάσει σε μια άλλη εποχή. Αν υπήρχαν εικόνες να δούμε το πριν και το μετά, τα κρεοπολία πλέον είναι μπουτίκ, υπάρχουν ημιέτοιμα πράγματα, παρασκευάσματα, τα παίρνει η οικοκυρά, τα βάζει στο φούρνο, τα ψήνει. Έχουμε κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη.